Ξεκινήσαμε από την διασταύρωση και κάναμε μια διαδρομή 45 λεπτών με μια υψομετρική διαφορά 300-350 μέτρα. Φτάσαμε στη θέση Μπάρμπας, ύψομα Μπάρμπας, και τώρα θα ακολουθήσω από εδώ πέρα το δεύτερο κομμάτι, το οποίο στο οποίο θα σταματήσουμε στη θέση Κόκα. Θα περάσουμε μέσα από το δάσος της Σιωπής, που είναι ένα πολύ ωραίο δάσος οξιάς. Και γενικά από εδώ και πέρα η διαδρομή αρχίζει δυσκολεύει με μεγαλύτερη, με πιο ανηφορικά κομμάτια, αλλά είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση, οπότε θα τα καταφέρουμε περίπτωση. Dead man coughing, cool boy playing, fat man running, old fool walking, dead man coughing. Boy said he had the heart to put it. Playing, fat man running, old fool walking, dead man coughing, cruel boy playing, fat man running, old fool walking, dead man coughing. Μόλις περάσαμε το δεύτερο κομμάτι της διαδρομής μας, έχουμε φτάσει στο ύψομα της Κόκας. Είμαστε γύρω στα 1700-1800 μέτρα. Από εδώ και πέρα, όπως βλέπουμε, αλλάζει και το τοπίο, δηλαδή τελειώνει η οξιά, ξεκινάει πάλι ένα ελατοδάσος πριν αρχίσουν τα αλπική ζώνη. Έχουμε τα Ρόμπολα, το Λίμπου. Έχουμε τώρα μία διαδρομή, μία μισή ώρα μέχρι την τοποθεσία Πετρόστουκα. Δύσκολη διαδρομή, αλλά το καλό είναι ότι θα έχουμε και μάτι όσον αφορά τη Χαράδρα και το φαράγγι του Ενιπέα. Δηλαδή θα πηγαίνουμε στην κόψη, στην κόψη της Χαράδρας. Εντάξει, καλά τα πάμε. Είμαστε δυνατοί, ηθικό ακμεότατον. Cruel boy playing, fat man running, old fool walking, dead man coughing. Cruel boy playing, fat man running, old fool walking, dead. Σαμάλε τζόμπον επιβλέ. Φτάσαμε λίγο πάνω από τη μέση διαδρομής και είμαστε εδώ στο τρίτο ξέφωτο μετά την βρύση που λέμε τη Δεξαμενή. Εδώ είναι δεξιά η σπηλιά του Απόλλωνα ή η σπηλιά της Ορβατικής Λέσχης, όπως λέγεται. Είναι μια ωραία περιοχή, έτσι, αράζουμε, ξεκουραζόμαστε, γιατί από εδώ και πέρα ξεκινάει το ανάθεμα, το πιο δύσκολο κομμάτι. Είναι σχετικά απότομο, είναι γύρω στο μισάωρο 40 λεπτό μέχρι να βγούμε στην αλπική ζώνη και πριν την κορυφή της Κούρτας. Εντάξει, είμαστε πιο κουρασμένοι από πριν, σίγουρα, αλλά έχουμε διάθεση.
βασίζομαι μόνο στο ότι πιστεύει σε μένα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να με κρατάει. Πάλι. Φτάσαμε στον προορισμό μας. Είμαστε στο καταφύγιο Χρήστος Κάκανος, στα 2648 μέτρα. Είμαστε κουρασμένοι, αλλά είμαστε ευχαριστημένοι και ανυπομονούμε την αυριανή μέρα να δούμε και τις κορυφές, να δούμε και το γενικό τοπίο εδώ πέρα, που είναι υπέροχο. Η παρέα, όπως βλέπουμε, είναι πολύ δυνατή, με έμπειρους ορειβάτες, αναλυτές. Είμαστε και εμείς, κλείσαμε τη σκηνή μας, κάποιοι θα κινηθούμε έξω, είχαμε και τα πρόπτά μας, αλλά δεν πειράζει, έτσι είναι το βουνό. Καλή μας συνέχεια. Outside my window. Once we try to take the leap, what brings